Αυτό το εορταστικό διήμερο δεν πέφτει καρφίτσα σε δημοφιλείς προορισμούς σε όλη τη χώρα. Οι πληρότητες στα καταλήματα ξεπερνούν το 80%, ενώ οι κρατήσεις φτάνουν μέχρι τα Χριστούγεννα. Μοναδική εξαίρεση είναι η περιοχή του Πηλίου, με τους ξενοδόχους να δηλώνουν σε απόγνωση, καθώς ακόμη και σε χωριά που δεν επλήγησαν από τις πλημμύρες, το ενδιαφέρον είναι μηδαμινό για κρατήσεις. 28 Οκτωβρίου βρίσκει το Πήλιο να δοκιμάζεται και πάλι. Είχαμε βάλει σαν στόχο ότι 28 θα ανοίξουμε και θα είμαστε έτοιμοι να δουλεύουμε φουλ. Δυστυχώς ήρθε ο Ηλίας μετά και τα πράγματα αλλάξαν. Αυτό το διήμερο ήταν και η τελευταία ευκαιρία, όπως λένε οι ξενοδόχοι, για να σώσουν τη χρονιά. Μιλάμε για ένα χαμένο Σεπτέμβριο και ένα χαμένο Οκτώβριο. Γίνονται προσπάθειες για την περίοδο των Χριστουγέννων ώστε να προσελκύσουμε κόσμο στην περιοχή μας. Η κακοκαιρία βύθισε στα προβλήματα ολόκληρο το Πήλιο. Αυτό προκάλεσε ακυρώσεις επίπεδου 90% στα ξενοδοχεία, αλλά και μείωση του τζίρου στην εστίαση κατά 80%. Ο Σεπτέμβριος ήταν μείον 70% ίσως και 80%. Μιλάω για όλη τη Μαγνησία, μιλάω για το Βόλο. Αντιλαμβάνεστε, με το που φτιάχτηκε ο δρόμος, ο κεντρικός, είναι ένα πρωτοβήμα. Ένα βήμα όμως που δεν είναι αρκετό για να φέρει πίσω τους επισκέπτες. Το Πήλιο το πλήρωσε ακριβά, θα έλεγα, αυτό το τίμημα με τις πλημμύρες και όλα αυτά. Το αποτύπωμα που άφησε πίσω του οι πλημμύρες ήταν μηδενικός τουρισμός. Τουρισμός που στράφηκε τελικά σε άλλους προορισμούς, όπως σε Καστοριά, Καλάβρητα, Ιωάννινα και Καρπενήσι. Ταξίδεψαν μόνο όσοι μπορούσαν να πάρουν μια άδεια Παρασκευή ή Δευτέρα. Όσο για τα Τρίκαλα Κορινθίας, οι κρατήσεις φτάνουν μέχρι τα Χριστούγεννα. Η πληρότητα το τριήμερο της 28ης είναι 100%. Ήδη έχουν ξεκινήσει και οι κρατήσεις για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Σε προορισμούς γύρω από την Αθήνα δύσκολα θα βρει κάποιος δωμάτιο. Η πληρότητα είναι στο 100% τώρα για το τριήμερο, με το 98% να είναι από Αθήνα ο κόσμος. Ο καιρός, όπως βλέπετε, μας κάνει τη χάρη για ακόμα μια φορά. Σαν να ξεκινάει το καλοκαίρι, σαν να βρισκόμαστε στην άνοιξη. Τα νερά ακόμα είναι ζεστά. Μπορούν δηλαδή ακόμα να συνεχίσουν όσοι θέλουν τα μπάνια τους. Οι προκρατήσεις αγγίζουν σχεδόν το 90% στο νομό. Υπάρχουν κάποια λίγα δωμάτια. Κοιτάνε τον πίνακα αναχωρήσεων ψάχνοντας τον προορισμό τους. Ναι, τριήμερο πάω. Και όσοι επέλεξαν εξωτερικό, τελικά δεν διάλεξαν τους κλασικούς προορισμούς. Πού πάτε? Κρακοβία. Αλλά και Ταλίν, Εδιμβούργο ή Βαρσοβία. Ταξιδεύοντας πολύ οικονομικά με 200-250 ευρώ σε κάποιον ευρωπαϊκό προορισμό ή Κρακοβία που μπορεί να μην είναι τόσο δημοφιλής. Αρκετοί φρόντισαν να κλείσουν από νωρίς τα εισιτήρια, ούτως ώστε να τους βγει πιο οικονομικά. Οι κρατήσεις στο δίκτυο εξωτερικού φτάνουν στο 80% σύμφωνα με τις αεροπορικές εταιρείες.